Δόξα στον Κύριό μας, αγαπητά αδέλφια. Θα ήθελα να διαβάσουμε τη χάρη του Κυρίου από τη σελίδα 962, Πράξεις Αποστόλων, κεφάλαιο Γ, κεφάλαιο 3, από την αρχή. Ανέβαινον δε ομού ο Πέτρος και ο Ιωάννης εις το ιερόν κατά την ώρα της προσευχής, την ενάτην, και άνθρωποι στη σχολός υπάρχουν εκ της κοιλίας της μητρός αυτού, ευαστάζητο, τον οποίον έθετον καθημέραν προς την θύρα του ιερού τη λεγόμενη ωραία, για να ζητεί ελεημοσύνη παρά των εισερχομένων εις το ιερό. Ούτως ειδών τον Πέτρο και Ιωάννη, μέλλοντας να εισέλθουν εις το ιερόν, εζήτη να λάβει ελεημοσύνη. Ατενίσας δε εις αυτόν ο Πέτρος μετά του Ιωάννη είπε: Βλέψον εις εμάς, και εκείνος έβλεπαν αυτούς μετά προσοχής προσμένων να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπεν: Αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο ειδίδω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, του Ναζωραίου, σηκώθητη και περιπάτη. Και πιάσε αυτόν από τη δεξιά, χείρος σε σήκωσε και παρευρεθεί σε στερεώθησαν η βάση αυτού και τα σφύρα των ποδών αυτού. Και αναπηδήσει σε στάθη όρθιος και περιπάτη και εισήλθεν με ταυτόν εις το ιερόν. Περιπατών και πηδών και δοξάζουν το Θεό. Και είδεν αυτόν πάσο ο λαός περιπατούντα και δοξάζοντα το Θεό. Και γνώριζον αυτόν ότι ούτως ήταν ο καθήμενος για ελεημοσύνη εις την ωραία πύλη του ιερού. Και πλήσθησαν από θάμβους και εκστάσεως για το γεγονός εις αυτόν. Και ενώ ο ιατρευτής σχολός εκράτη τον Πέτρον και Ιωάννη, συνέδραμε προς αυτούς πάσο ο λαός εις τη στοά τη λεγόμενη Σολομώντος έκθαμβη. Δόξα στον Κύριό μας για το λόγο του. Ξέρετε, όταν πολλές φορές διαβάζουμε το λόγο του Θεού, γεννιούνται πολλές ερωτήσεις. Και λέω πάντα, αυτός που δεν έχει ερωτήσεις, μπορούν δύο πράγματα να συμβαίνουν. Ή τα ξέρει όλα, ή δεν διαβάζει για να γεννηθούν ερωτήσεις στην καρδιά του. Όταν το διάβασα αυτό, μου γεννήθηκαν πολλές ερωτήσεις. Γιατί το συγκεκριμένο άνθρωπο, τόσα χρόνια είναι στο ιερό, τόσες φορές άκουσε για τον Χριστό, τόσες φορές μπήκε ο Χριστός στον ναό. Γιατί δεν πήγε στον Χριστό? Τόσες φορές ήρθε ο Χριστός στον ναό. Γιατί δεν τον θεράπευσε αυτόν? Γιατί ο ίδιος δεν πήγε στον Χριστό? Να πει: Τάκι, Μάκι, ελάτε, σηκώστε με όπως με φέρνετε εδώ πέρα και με αφήνετε στην ωραία πύλη. Πάντε με μπροστά στον Χριστό. Όπως πήγαν οι άλλοι και χάλασαν τη σκεπή και κατέβασαν τον χολό. Πάντε με κι εσείς στον Χριστό να με θεραπεύσει και εμένα. Τόσους θεράπευσε. Σίγουρα θα είχε ακούσει. Δεν νομίζω να μην είχε ακούσει. Κάθε φορά έρχονταν ο Κύριος στον ναό. Και γιατί αυτόν, δηλαδή εκεί που πήγαινα την 9η ώρα, 3 η ώρα το μεσημέρι είναι η 9η ώρα. 3 η ώρα το μεσημέρι. Δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε. Δεν κάνουμε ένα θαύμα, Πέτρο? Ναι, Ιωάννη, έχεις καλή ιδέα. Πήρες λαδάκι? Αχ, ξέχασα λαδάκι. Πήρες εσύ, Πέτρο? Ούτε κι εγώ. Θα κάνουμε ένα θαύμα χωρίς λαδάκι? Δεν γίνονται έτσι. Πολλοί άρρωστοι υπήρχαν. Και ξέρετε, όταν διαβάζεις το λόγο του Θεού, λένε πολλές φορές ο λόγος εξηγείται με το λόγο του Θεού. Άμην, και πράγματι έτσι είναι. Και πρέπει να έχεις καμιά φορά φανέρωση κάποια πράγματα, γιατί πολλές φορές διαβάζεις κάτι, αλλά πολλές φορές δεν το παρατηρείς. Και είπα, γιατί Κύριε, δεν τον θεράπευσες εσύ ή ο ίδιος δεν πήγε να ζητήσει εσένα? Ξέρετε, πολλές φορές ο άνθρωπος ξέρει, αλλά δεν το κάνει. Και εμείς πολλές φορές ξέρουμε ποιο είναι το σωστό, άσχετα που δεν το κάνουμε. Ή λέμε θα το κάνω, και περνάνε χρόνια ή μήνες και το ξεχνάμε. Τι είπε ο Χριστός? Αυτό μου είπε. Τι είπε ο Ιούδας όταν πήρε το αλάβαστρο μύρο, πολύ ακριβό? Μπορούσαν τόσοι φτωχούς να βοηθήσουμε. Οι φτωχοί πάντα θα υπάρχουν. Και μου λέει, και άρρωστοι πάντα θα υπάρχουν. Δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν άρρωστοι, όπως και οι φτωχοί. Και γιατί το συγκεκριμένο και όχι κάποιον άλλον? Και μου είπε, γιατί εσένα, γιατί το διπλάνό σου, γιατί τον αδερφό σου, τι καλύτερο είχατε εσείς? Υπάρχει τόσος κόσμος, αλλά γιατί εσύ? Και ξέρετε, λέει, θα σου το διαβάσω για να μην κάνω κάποιο λάθος. Άνοιξε στη σελίδα 976 και λέει: Εν τη λυσρή σε κάτι το ανήρε αδύναμο στου πόδα χολός. Υπάρχουν εκ τη κοιλία τη μητρό αυτού, ω τη ποτέ δεν περιπάτησε. Ούτω σήκωσε οίκουε τον Παύλου λαλούντα, ω τη ατενή αυτών και ειδών ότι έχει πίστη για να σωθεί. Μου λέει: Παρατηρεί, πίστη για να σωθεί. Υπάρχουν πολλοί άρρωστοι, αλλά το συγκεκριμένο θεραπεύει. Γιατί γνωρίζει, γιατί βλέπετε ότι σε αυτό που διαβάσαμε εμείς πριν, ότι
μπήκε στο ναό, δοξάζουν με τον Παύλο και θα πει: ξέρετε, 10 λεπρούς θεράπευσε, κανείς δεν ήρθε να ευχαριστήσει και να δοξάσει τον Θεό. Ένας γύρισε. Αυτόν βλέπουμε ότι με τον Παύλο και τον Ιωάννη μπαίνει μέσα στο ναό. Τι ζήτησε αυτός από τον Ιωάννη και τι περίμενε από τον Πέτρο και από τον Ιωάννη? Λεφτά δεν περίμενε. Ελεημοσύνη. Ξέρετε, και εμείς πολλές φορές ζητάμε κάτι από τον Θεό και περιμένουμε αυτό που θέλουμε και ο Θεός μας δίνει κάτι άλλο. Γιατί και αυτός έλαβε κάτι άλλο, δεν έλαβε χρήματα. Και λέω, γιατί δεν μου δώσε αυτό, εγώ άλλο ζητούσα. Ναι, αλλά ο Κύριος ξέρει τι σου δίνει. Και πιστέψτε με, όταν έλαβε τη θεραπεία του αυτός ο άνθρωπος, ένιωσε τη δύναμη του Θεού στη ζωή του. Χρήματα δεν έχω να σου δώσω. Τι έχω να σου δώσω? Χριστό. Ο Χριστός δεν είναι ένα πράγμα που δίνεται. Και ξέρετε, κάποτε ένας πάπας είπε, αν ζούσε τώρα ο Πέτρος, θα βλέπε τα πλούτη και τη δύναμη της Εκκλησίας. Και κάποιος άλλος γύρισε και τον είπε, ο Πέτρος μπορεί να μην είχε χρυσάφι και αργύριον, αλλά αυτό που είχε ο Πέτρος δεν το έχουμε εμείς. Τι? Με ένα λόγο να πει στο όνομα του Ιησού Χριστού και να γίνει θεραπεία. Πράγματι δεν το έχει αυτή τη στιγμή Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία τότε αυτό το πράγμα. Να υπήρχε κάποιος άνθρωπος που θα πει σήκω στο όνομα του Ιησού Χριστού και να θεραπεύονταν. Γιατί τα λεφτά και ο Χριστός δεν πάνε μαζί. Και λένε, με τα λεφτά γίνονται πολλά πράγματα. Ναι, μπορείς να κάνεις με τα λεφτά. Και υπάρχει αυτό το πράγμα που λένε, μπορείς να αγοράσεις χάπια, αλλά όχι υγεία με τα λεφτά. Μπορείς να αγοράσεις κρεβάτι, αλλά όχι ύπνο. Μπορεί να αγοράσεις υπολογιστή, αλλά όχι μυαλό. Μπορείς να αγοράσεις σπίτι, αλλά όχι οικογένεια. Μπορείς να αγοράσεις διασκέδαση, αλλά όχι χαρά. Και τη χαρά την οποία τη δίνει το Άγιο Πνεύμα όταν πληρωνόμαστε και γεμίζουμε, κανένα από αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν έξω στον κόσμο δεν μπορεί να την αναπληρώσει. Και να πούμε ότι πράγματι, ξέρεις τι, είναι κάπου εισάξιο. Λεφτά ζητούσε αυτός ο άνθρωπος και αυτό περίμενε. Τόσα χρόνια εκεί ήτανε. Τόσα χρόνια αυτή ήταν η δουλειά του, αφού δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο ο άνθρωπος. Μόνο παρακαλάει ελεημοσύνη, ούτως ώστε. Τώρα αυτός θεραπεύτηκε. Τώρα θα σταματήσει να ζητάει ελεημοσύνη. Τώρα τι θα κάνει? Θα αρχίζει να σκορπάει τη ζωή του και να πει όσα δεν μπορούσα να κάνω αυτά τα χρόνια, τώρα θα ξεκινήσω να τα κάνω. Να κάνω τα ταξίδια μου, να πάω να κολυμπήσω λίγο, να κάνω, να ράνω. Δεν μπορούσα να τα κάνω αυτά πριν, να τρέξω, να απολαύσω. Ξέρετε, εμείς απολαμβάνουμε τη σωτηρία της ψυχής ημών. Και πολλές φορές είναι δύσκολο να πεις σε κάποιον και να το καταλάβει. Και όταν γίνεται ένα θαύμα, αν διαβάσουμε λίγο παρακάτω, στο επόμενο κεφάλαιο λέει, και έγινε ένα αριθμός των ανδρών έως 5.000. Όταν γίνεται ένα θαύμα, γίνεται πολλές φορές και σωτηρία. Μα ο λόγος δεν σώζει, και ο λόγος σώζει και το θαύμα σώζει. Κάθε τι που είναι από το Θεό. Ξέρετε, όταν γίνεται ένα θαύμα, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι, να το πω έτσι πιο απλά, θα γίνουν τοξικοί. Θα είναι ενάντια. Εδώ ανέστησε το Λάζαρο, θα σκοτώσουμε και τον Ιησού και τον Λάζαρο. Και εδώ πιο κάτω να διαβάσουμε, βλέπουμε αμέσως γιατί τον θεραπεύσατε. Γιατί τον κάνατε, γιατί τον ράνατε. Και πολλές φορές και αναγεννημένοι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, όταν γίνεται ένα μεγάλο γεγονός, μήπως έτσι, μήπως αλλιώς, μήπως εκείνο. Και γεμίζει η καρδιά πολλές φορές αμφιβολίες. Και ξέρετε, ο άνθρωπος για όλα αμφιβάλλει σε ό,τι έχει να κάνει με τον Θεό, ενώ σε άλλα πράγματα τα δέχεται, λες και είναι. Ναι, έτσι είναι. Είχα μια συζήτηση στη δουλειά μου με έναν άνθρωπο. Και μου λέει, Ηλία, πιστεύεις στον Χριστό? Λέω, ναι. Λέω, γιατί τον πιστεύεις? Λέω, γιατί με έσωσε. Από τι σε έσωσε? Από την αμαρτία. Δηλαδή, τον έχεις δει? Λέω, τον έχω δει. Και τι σου είπε? Λέω, ότι με αγαπάει. Δηλαδή, πιστεύεις στην κόλαση και στον παράδεισο? Λέω, ναι, πιστεύω. Εσύ πού θα πας? Λέω, εξαρτάται. Μου λέει, από τι? Όταν λες εξαρτάται, δεν δείχνει σιγουριά. Λέω, δεν μπορώ να σου πω από σήμερα τι θα συμβεί αύριο. Πρέπει μέχρι το έλος να μείνω σωστός ενώπιον του Θεού, να είμαι άγιος, καθώς αυτός είναι άγιος. Και τότε λέω, μου λέει, πού το γράφει αυτό? Στη γραφή. Τη γραφή ποιος την έγραψε? Λέω, οι Απόστολοι. Ήταν άνθρωποι. Άρα ανθρώπινα μυαλά. Λέω, με φανόρεση και καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Μου λέει, ξέρεις πόσοι πόλεμοι έγιναν λόγω του χριστιανισμού? Λέω, άκουσε με ένα δίσκοστα. Λέω, θα σου κάνω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις. Μου έκανες εσύ ερωτήσεις,
Εγώ σου απάντησα στις ερωτήσεις. Θα σου κάνω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις. Γονείς έχεις, Κώστα? Μου λέει ναι. Λέω, πού ξέρεις ότι είναι οι γονείς σου? Έχεις κάποιο χαρτί που το αποδεικνύει ότι είναι οι γονείς σου? Και πάει να μου πει, το πιστεύω, αλλά το σταμάτησε. Γιατί αν δεν μου λέει το πιστεύω, έτσι πιστεύω κι εγώ του Χριστού. Παιδιά, έχεις? Έχω. Πού ξέρεις ότι είναι δικά σου? Μπορεί να είναι του κουμπάρου. Μπορεί να είναι του γείτονα. Μα με προσβάλλεις με αυτό? Εσύ δεν με προσβάλλεις όταν μου λες τέτοια το Χριστό? Πώς το αποδείκνεις? Μπορεί να μην είναι δικά σου παιδιά. Και άμα δεν είναι δικά σου παιδιά, σταματάς να τα αγαπάς μετά από 30 χρόνια. Έχεις κάτι να μου... Πώς μου το αποδείκνεις? Δεν έχω. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Πώς σε λένε, Κώστα? Πού το αποδεικνύει αυτό ότι σε λένε Κώστα? Στην ταυτότητα. Την ταυτότητα ποιος την έφτιαξε? Πήγα στην αστυνομία, ο αστυνομικός έφτιαξε. Ο αστυνομικός είναι άνθρωπος. Όπως είπες εσύ για τους Αποστόλους ότι είναι άνθρωπος, και ο αστυνομικός είναι άνθρωπος. Άρα είναι πλαστά τα χαρτιά σου. Λέω, ό,τι ερωτήσεις μου κάνεις, τις ίδιες ερωτήσεις σου κάνω. Απλά εγώ τις απαντάω, εσύ δεν μου τις απαντάς. Λέω, Κώστα, τι εθνικότητα είσαι? Έλληνας. Αν κλέψει εδώ ένας Έλληνας στη Στουτγκάρδη, άρα όλοι οι Έλληνες είναι κλέφτες? Μου λέει όχι. Εάν ένας βασιλιάς, ο οποίος ήταν, που δήλωνε χριστιανός και έκανε πόλεμο, δεν σημαίνει ότι ο χριστιανισμός, όλοι οι χριστιανοί αγαπούν τον πόλεμο και θέλουν να πολεμάνε. Έτσι δεν είναι? Λέει ναι. Και πώς θεωρείς ότι φτιάχτηκαν όλα αυτά ο κόσμος? Λέω, εσύ τι πιστεύεις? Σε μια ανώτερη δύναμη έγινε μια έκρηξη. Η θεωρία του Δαρβίνου, η εξέλιξη του ανθρώπου από πίθηκο σε άνθρωπο. Το κοιτάζω, ήθελα να τον πω κάποια στιγμή. Τώρα που σε βλέπω καλύτερα, μου φέρνεις λίγο για ροκατάγκο, αλλά κρατήθηκα και δεν το είπα. Λέω, Κώστα, η πίστη είναι απλή. Αν θέλεις, πιστεύεις. Αν θέλεις, δεν πιστεύεις. Ο Θεός δεν είναι ένας μπαμπούλας που νομίζει, άμα κάνεις το καλό θα σε πάει στον παράδεισο, άμα κάνεις το κακό θα σε ρίξει την κόλαση. Ο άνθρωπος μόνος του κρίνεται για τις αποφάσεις του. Δεν σε κρίνει ο Θεός, δηλαδή, σαν μπαμπούλας, περιμένει πίσω από εσένα, α, έκανες αμαρτία, τώρα θα δεις τι θα σε κάνω. Ούτε σε τιμωρεί ο Θεός, δηλαδή αυτός γεννήθηκε χολός. Τι είπαν για τον τυφλό, ο οποίος γεννήθηκε και αυτός τυφλός? Ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του? Δηλαδή αυτός δεν πρόλαβε ακόμα να γεννηθεί και ήδη αμάρτησε? Πώς γίνεται αυτό? Άρα υπήρχε τέτοια διδασκαλία εκείνα τα χρόνια. Ναι, όντως υπήρχε τέτοιο πράγμα. Δυσιδαιμονίες και διάφορα τέτοια πράγματα που πίστευαν. Δηλαδή, ο άνθρωπος ακόμα δεν γεννήθηκε ή διαμάρτησε. Από τι κρίνεται? Τι έκανε και... Και το θέμα ποιο είναι? Ότι ο καθένας κρίνεται για τα δικά του λάθη. Εμείς όμως περάσαμε από την κρίση στη σωτηρία, γιατί πιστέψαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον δεχθήκαμε και αυτός ο λόγος μας άλλαξε, μας αναγέννησε και γίναμε καινούργια χτίσματα πλέον. Και ξέρετε, υπάρχει ένα ρητό, κλείνοντας με αυτό, θέλω να πω ότι υπάρχει ένα, σαν μια παραβολή στο Ισραήλ και λένε ότι συναντήθηκαν δύο φίλοι στην αγορά και λέει ο ένας τον άλλον, τι κάνεις? Καλά είσαι? Καλά είμαι. Λέει, δεν σε βλέπω πολύ καλά. Και σένα δεν σε βλέπω. Λέει, για πες τι έχεις. Να, λέει, έστειλα το γιο μου να πάει να σπουδάσει στην Ιερουσαλήμ. Έχει πανεπιστημιακή. Και αυτός έγινε χριστιανός. Και ήρθε και μου είπε ότι έγινε χριστιανός και πίστεψε στον Χριστό. Εσύ τι πρόβλημα έχεις? Δεν θα το πιστέψεις, λέει. Και εμένα το ίδιο πράγμα. Ο γιος μου, λέει, πήγε στην Ιερουσαλήμ, γνώρισε τον Χριστό, λέει, και έγινε χριστιανός. Τι να κάνουμε? Πάμε στο Ραβίνο, λέει. Να ρωτήσουμε τι θα μας πει αυτός. Πάμε στο Ραβίνο. Ραβίνε, έτσι και έτσι. Τι κάνουμε, λέει, ας προσευχηθούμε να δούμε τι θα μας πει ο Θεός. Προσεύχονται και τους μιλάει ο Θεός και τους λέει, εσείς στείλατε τα παιδιά σας στην Ιερουσαλήμ, αλλά δεν είστε οι μόνοι που στείλατε τα παιδιά σας. Έστειλα και εγώ το παιδικό μου το παιδί. Τα δικά σας παιδιά γνώρισαν το παιδί μου και έγινε σωτηρία στη ζωή τους. Και ευχόμαστε και προσευχόμαστε για σωτηρία σε κάθε ειλικρινή ψυχή η οποία αναζητά πραγματικά τον Χριστό. Ο Κύριος να μας ευλογεί.